Στο πολεμικό μέτωπο τη Μέση Ανατολή πληθαίνουν οι φήμε για την κατάσταση τη υγεία του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Αλλιώ είχαμε Πάμε στον Κωνσταντίνο Μακρύ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Κωνσταντίνε, έχει πέσει σε κόμμα τι τελευταίε ημέρε. Ακριβώ Ματίνα, καλό μεσημέρι. Έντονη είναι η φημολογία τι τελευταίε ώρε γύρω από την κατάσταση τη υγεία του Αγιατολά Χαλή Χαμενέη. Καθώ ε, διεθνεί μέσα ενημέρωση, κυρίω γαλλικά αλλά και οι New York Times, βοούν ότι έχει πέσει σε κόμμα. Ε, υπήρχαν ε, κάποιε ε, φήμε που είχαν κυκλοφορήσει και πριν από καιρό πω ε, πάσχει από καρκίνο ε, και τώρα αναφέρουν πω ε, έχει πέσει σε κόμμα, πω ε, είναι ουσιαστικά οι τελευταίε τιμέ τη ζωή του και πω μάλιστα ο δεύτερο γιο του, ο Μωστάμπα Χαμενέη, έχει ήδη επιλεχθεί για να τον ε, διαδεχθεί στην του. Ε, και ηγεσία τη Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Μάλιστα, κιόλα λένε πώ ο Μοσδάμπα Χαμενή έχει επιλεχθεί από τι 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή έχει περάσει αρκετό καιρό από τότε. Και μάλιστα, κιόλα τα διεθνή μέσα συνδέουν το τελευταίο μήνυμα του Μπέντζαμι Νετανιάχου στο λαό του Ιράν. Όπου ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό ανέφερε 5-6 φορέ μέσα στο βίντεο διάρκεια 4 λεπτών πω το καθεστώ που καταδυναστεύει το λαό του Ιράν ότι είναι, αυτός, ότι είναι αυτό το ο Αλή Χαμενί, <Καινιζευκά> και πω θα πρέπει η πολιτική να ξεσηκωθούν. Συνδέουν αυτά τα δύο μηνύματα και ότι το βίντεο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δημοσιεύθηκε την ημέρα που ο Αλή Χαμενέη έπεσε σε κόμμα. Μάλιστα, κιόλα, μια και αναφέραμε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να αναφέρουμε επίση ότι η υπηρεσία ασφαλεία του Ισραήλ, η Σινμπετ, ανακοίνωσε πω το σπίτι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δέχθηκε επίθεση με φωτοβολίδε στην Κεσάρια, το σπίτι που είχε δεχθεί επίθεση με ντρόν και πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο, ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό και η οικογένειά του δεν ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Κωνσταντίνε Μακρύ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.